ότι δεν έχω πολλά λόγια να πω τουλάχιστον στο αγωνιστικό κομμάτι για το σημερινό παιχνίδι. Όλοι είδατε. Δεν έχω να σχολιάσω κάτι. Προέχει νομίζω η επόμενη μέρα για την ομάδα ποια θα είναι αυτή. Αυτά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Κάποια ερώτηση στον κύριο Στρόπη. Coach, οι ίδιοι παίχτες κόψανε βαθμό μέσα στην δόξα δράμας. Οι ίδιοι παίχτες παρά την ήττα χειροκροτήθηκαν κόντρα στον Όφη. Τι έγινε σήμερα και απλά κατεβάσαμε τα χέρια. Κατέβηκε ο νέος coach που θα αναλάβει αργότερα. Κατέβηκαν οι αυτοί που φαίνεται να αναλαμβάνουν στήκη της ομάδας. Σας είπαν κάτι στα αποδυτήρια. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα ψυχολογίας αυτό το πράγμα. Είναι ακριβώς οι ίδιοι 11 που παίξανε και στη δόξα δράμας που παίξανε και κόντρα στον Όφη. Δεν μπορεί, πώς δικαιολογείται αυτό το blackout. Νομίζω είναι θέμα ψυχολογίας. Το είδατε και εσείς μόλις με τα μάτια σας μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Κατέβηκε κάποιος στα αποδυτήρια. Σας μίλησε κάποιος από τους καινούριους. Μίλησε. Να προσπαθήσει να ανεβάσει λίγο τους παίχτες ψυχολογικά. Δεν μπορεί να κάνουν έτσι πόδι για πλάκα. Ναι, μίλησε, αλλά σας λέω και πάλι η εικόνα το λέει μόνη του. Δεν μπορούμε να ρίξουμε ευθύνες από εδώ και από εκεί. Κοιτάμε την επόμενη μέρα της ομάδας. Υπάρχει η επόμενη μέρα. Νομίζω πως υπάρχει. Έτσι κατάλαβα. Πληροφορήστε μου, προσφέρουμε για λίγο, ετοιμάζονται για. Μιλάμε για κύμα προσφυγών. Μην με βάζετε σε τη διαδικασία. Εγώ έκατσα μέχρι την τελευταία στιγμή εδώ, σαν αγιώτης. Προσπάθησα για το καλύτερο της ομάδος. Μην με βάζει σε αυτή τη διαδικασία τώρα να σου πω αν θα κάνει προσφυγή ο ένας ή ο άλλος. Δεν ξέρω. Εμένα από το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να βρει το δρόμο της ομάδας. Είμαστε όλοι εδώ, είμαστε όλοι αγιώτες, το ξέρετε, είμαστε φίλοι. Δεν μπορώ να κάνω κάτι εγώ. Αλλά εγώ για αυτό σε ρωτήσαμε αν ήρθε κάποιο από τη διοίκηση στα ποδητήρια και αν σα είπε κάτι. Ήρθαν κάποιοι άνθρωποι και μα μιλήσανε, ναι. Η καινούρια διοίκηση. Είμαστε εδώ, θα σα λύσουμε τα προβλήματα. Θα μιλήσουμε την Τρίτη, θα πληρωθεί την Τετάρτη. Όχι, συγκεκριμένα πράγματα όχι. Δεν ξέρω συγκεκριμένα πράγματα, δεν νομίζω. Αλλά μην με βάζει σε αυτή τη διαδικασία. Θα έρθουν η καινούρια διοίκηση και θα δούμε, ρε παιδιά. Δεν μπορώ. Εμεί κάτσαμε εδώ σαν αιγιώτε να το πάμε μέχρι τέλο ό,τι μπορούμε να κάνουμε. Από εκεί και πέρα οι άνθρωποι. Καλώς ήρθατε των πραγμάτων, από αύριο θα ξεκινήσουμε. Δεν έχω να σας πω κάτι παραπάνω. Ό,τι ξέρετε εσείς, ξέρω κι εγώ. Εγώ δεν έχω μιλήσει με κάποιον. Δεν έχει γίνει πιστευτό όμως όλο αυτό δηλαδή στους ποδοσφαιριστές. Γιατί το λέω. Γιατί όταν έρχεται και σου μιλάει η νέα διοίκηση και ξέρεις ότι στο γήπεδο είναι ο προπονητής ο καινούριος, κανονικά έπρεπε να μασάς σίδερα. Και όλη η διοίκηση. Και όλη η διοίκηση. Να μασάς σίδερα και όχι να είσαι. Ουσιαστικά, ακριβώς, με κάλυψε τον Γρηγόρη. Τώρα να ρίξουμε ευθύνες στους ποδοσφαιριστές. Όχι, δεν έριξα ευθύνες στους ποδοσφαιριστές. Είπα ότι μήπως δεν έγινε αυτό που είπε. Αυτό που είπε και ο Γρηγόρης, η ίδια ομάδα έπαιξε με τον Άρη, η ίδια ομάδα έπαιξε με τη Δόξα, η ίδια ομάδα έπαιξε και σήμερα. Λοιπόν, ο κύριος Πρόεδρος, παιδιά, δεν γίνεται ούτε. Εντάξει, παιδιά, δεν μπορώ να λύσω εγώ τώρα μεταξύ μας τα προβλήματα. Είμαστε μια οικογένεια, είμαστε γιώτες. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Φιλικά μιλάμε. Έχουν λόγια.